Αδελφοί, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάτησαν ημίν των Λόγων του Θεού. Ιερών καθήκον και επιβεβλημένων, αδελφοί μου, μας επιτάσσει σήμερον ο Απόστολος Παύλος, γράφων προς τους Εβραίους την επιστολή του στο 13ο κεφάλαιο, δίδει συμβουλή στα τέκνα του Θεού εις εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξεν ως ειδικούς του. Όλον τον κόσμο θέλει ο Θεός να τον σώσει, πλην όμως όλοι δεν θέλουν να σωθούν. Δι' αυτό ό,τι γίνεται εις τον θρόνο του Θεού γίνεται δι' εκείνους οι οποίοι τον αγάπησαν, δι' εκείνους οι οποίοι έδωκαν ιδιαιτέρως την καρδία των, εις εκείνους οι οποίοι του ενεπιστεύθησαν ως το βρέφος εις την αγκάλη της Μητρός. Αυτούς τους αποκαλεί σήμερον ο Απόστολος Παύλος και λέγει στα παιδιά του: μνημονεύεται της ηγουμένης ημών. Να ενθυμίστε, λέγει, των ηγουμένων. Ηγούμενος είναι εκείνος ο οποίος ηγείται, αδερφοί μου. Εκείνος ο οποίος έχει ευθύνη. Εκείνος ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του δια τους άλλους. Και αν ειδούμε στον πολιτικό τομέα, νομίζουν αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν για να κυβερνήσουν τον κόσμο ότι είναι η δική των προαίρεσης και η δική των καύχημα, κατόρθωμα. Ο Θεός επέτρεψε για να ανέβουν να κυβερνήσουν. Και δι' αυτόν τον λόγο την ευθύνη την οποία έχουν την βλέπει ο Θεός και εκείνοι δεν γνωρίζουν. Όταν εισέλθεις μέσα στο στράτευμα και έχεις ένα πρόβλημα, θα ζητήσεις τον στρατηγόν, αυτόν ο οποίος ηγείται του στρατού. Όταν εισέλθεις μέσα σε ένα πλοίο, θα ζητήσεις να έβρεις τον κυβερνήτη του πλοίου, αυτός ο οποίος οδηγεί το πλοίο. Όταν εισέλθεις μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, θα ζητήσεις να έβρεις τον πρίτανη του πανεπιστήμιου, αυτόν ο οποίος έχει ευθύνη. Όταν εισέλθεις μέσα εις μία οικογένεια, θα ζητήσεις να έβρεις αυτόν ο οποίος τον όρισε ο Θεός ως αρχηγόν της οικογένειας, τον πατέρα δηλαδή. Αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων τα οποία έδωσε ο Θεός εις εμάς. Εάν αφήσουμε όμως τον κόσμο και έλθουμε για να δούμε το ύψιστον επί της γης καθίδρυμα το οποίο εστερέωσε ο Θεός με το αίμα του, εάν εισέλθουμε εις το πνευματικό τομέα για να δούμε αυτήν την Εκκλησία του Χριστού,
αυτήν την οποία ίδρυσε ο ίδιος την ημέρα της Πεντηκοστής, την γενέθλιον εκείνη ημέρα της Εκκλησίας. Αυτήν την Εκκλησία θα ζητήσουμε να έβρουμε τον υψηλός ιστάμενον και ηγούμενον. Και αυτός έχει την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι αυτόν τον ηγουμένον πρέπει, λέγει, να μνημονεύεται. Όταν λέγει να μνημονεύουμε τους ηγουμένους μας, τι σημαίνει αυτό? Να τους ενθυμούμεθα, δηλαδή. Πού να τους ενθυμούμεθα? Κατά την ώρα της προσευχής, εκείνη τη στιγμή που γονατίζουμε για να παρακαλέσουμε τον Θεό για τα προβλήματά μας, για να τον ευχαριστήσουμε, για να τον δοξολογήσουμε, εκείνη τη στιγμή πρέπει να ενθυμηθούμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, των ηγουμένων ημών, αυτούς οι οποίοι ετάχθησαν από τον Θεό να μας οδηγούν εις τον θρόνο Του. Μνημονεύεται τους ηγουμένους ημών, λέγει. Αυτό το μνημονεύεται σημαίνει να μην λησμονήσουμε. Δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός, για να αφήσουμε όλους αυτούς τους ηγουμένους και να έβρωμε τον πρώτον ηγούμενο, τον βασιλέα των βασιλευόντων και κύριον των κυριευόντων, για να έβρωμε τον Θεό των αληθινών, επειδή γνωρίζει ο Θεός και γνώριζε και γνωρίζει έως της συντελείας του αιώνος το τι θα συμβεί, ο ίδιος ο Θεός, επειδή γνωρίζει πόσον αχάριστη είμεθα εις τον κόσμο αυτόν, πόσον επιλύσμονες είμεθα εις τας ευεργεσίας του Θεού, την ημέρα κατά την οποία ήθελε να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν επάνω εις το Σταυρό, να χύσει το αίμα του, προτού φτάσει στην θυσίαν εκείνη, εκάλεσε τους μαθητάς του και επίησε δείπνων. Και όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία ήθελε να δώσει το σώμα του και το αίμα του στους μαθητάς, τους είπε τούτα τα λόγια: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν». Να το κάνετε αυτό, λέγει, για να με ενθυμίστε. Και ο Σάκης, αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το αίμα μου, λέγει, την εμήν Ανάσταση ενθυμίστε και τον θάνατόν μου τον έχετε πάντοτε ως ενθύμηση εις την ζωή σας. Ενθυμίστε τον θάνατό μου, λέγει, και ενθυμίστε και την Ανάστασή μου. Και όταν ο ιερεύς του υψίστου λειτουργεί εις το Άγιον Θυσιαστήριον, τούτο επαναλαμβάνει: «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Αυτός είναι ο ηγούμενος των ηγουμένων. Αυτός είναι ο Θεός, ο Παντοκράτορ, τον οποίον πρέπει να έχουμε εις το στόμα μας συνεχώς. Να ενθυμούμεθα Αυτόν, ο οποίος είναι ο ηγούμενος των ψυχών μας, που μας οδηγεί στην Βασιλεία του την Επουράνιον. Να ενθυμίστε, λέγει, το όνομά μου. Οι δε πατέρες της Εκκλησίας λέγουν τούτα τα λόγια: «Μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων». Τι σημαίνει αυτό? Όσες φορές αναπνέεις, περισσότερες φορές θα λέγεις το δόξασι ο Θεός, για να μην τον ξεχάσουμε.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη προσευχή στον κόσμο τούτον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσευχή από αυτήν την οποία αναφέρομαι αυτήν τη στιγμή. Δόξα σοι ο Θεός, οι άγγελοι του ουρανού ημέραστε και νυχτός, εάν υπάρχει νύχτα στον παράδεισο, που δεν υπάρχει. Συνεχώς αδιαλείπτος δοξολογούν τον Θεόν. Ενθυμηθείτε την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος μας εγεννήθη στον κόσμο τούτον. Ενθυμηθείτε τους αγγέλους οι οποίοι ανέβαιναν και κατέβαιναν, τι έλεγουν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα σοι ο Θεός. Ενθυμηθείτε τον Ιώβ, ο οποίος υπέφερε εις τον κόσμο τούτον την μεγαλύτερη δοκιμασία την οποία δοκίμασε άνθρωπος. Αυτός ο Πατριάρχης της υπομονής ουδέν έτερον έλεγε ημί μόνον δόξα σοι ο Θεός. Αυτό είναι εκείνον το οποίο ο Θεός μας έδωσε ως παράδειγμα εις τους αιώνας, λέγει. Την υπομονή Ιώβ ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδατε. Όσοι αναγνώσκοντας γραφάς και μελετούντας γραφάς θα ειδούν ότι ο άνθρωπος εις τον πόνο του ενθυμείται τον Θεόν. Δεν αποστρέφεται τον Θεόν. Δεν βλασφημεί τον Θεόν εκείνη τη στιγμή. Δεν βαρυγκομεί εκείνη τη στιγμή. Δεν λέγει Θεέ μου πια σήκωσε τα από μένα και δώσε τα κάπου αλλού. Και το αλλού που θα τα δώσει δεν είναι αδερφός σου. Τον μισείς δηλαδή και θέλεις εκείνον να υποφέρει και εσύ να χαίρεσαι. Αδερφέ μου, μάθε να υποφέρεις στην ζωή σου και να ακούεις τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει, τι λέγει. Χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρομαι, λέγει, πολύ όταν υποφέρω. Άρα και στο έχεις λάβει υπόψη σου αυτό. Και το άλλο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο Πανάγαθος Θεός όταν επιτρέπει την δοκιμασία μετρά, ζυγίζει και γράφει. Εάν σε έβρει λειψόν, τότε αποκλείεσαι και της βασιλείας των ουρανών. Αδελφοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύεται τη ηγουμένη Σιμών. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τρεις μεγάλους ηγουμένους οι οποίοι λάμπουν ενώπιον του Θεού και φωτίζουν την ανθρωπότητα ολόκληρων. Δια ποιο λόγο? Αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύεται της ηγουμένης ημών ήτινες ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Εκείνους τους οποίους έταξε ο Πανάγαθος Θεός να ηγούνται των τέκνων του, εκείνους έδωκε και τη χάρη να κηρύττουν το λόγο του. Και η Εκκλησία μας αναγνωρίζει εκλεκτούς οι οποίοι υπηρετούν το Άγιο Θυσιαστήριο και οι οποίοι έχουν παρησίαν εις τον Θεόν και ομιλούν εις τα τέκνα του των λόγων του των θεϊκών. Μνημονεύεται, λέγει, της ηγουμένης ημών ήτινες, λέγει, ελάρισαν ημίν των λόγων του Θεού. Αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε αυτήν τη στιγμή, αδερφοί μου, είναι θείων δώρων, είναι θεία χάρις, είναι ειδική ευλογία. Αυτόν τον λόγον του Θεού θα τον στερηθεί ο άνθρωπος. Θα έρθει στιγμή κατά την οποία δεν θα ακούει λόγον Θεού. Θα ακούει τα αμαρτωλά λόγια και εκείνα θα καλείται να τα υπηρετήσει. Την αλήθεια θα την
εξαφανίσει ο Θεός από πάνω στην γη. Πότε, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Προτού έρθει ο Αντίχριστος, η Εκκλησία θα πάρει την πτώση, ούτως ώστε να γίνει η αποστροφή του ανθρώπου από τον Θεό. Εάν λέγει δεν έλθει η αποστασία πρώτον, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Και όταν αποστατήσει η Εκκλησία από τον Θεό και όταν δεν θα ακούεται η αλήθεια από τον Ιερόν Άμβοναν και όταν δεν θα ακούεις λόγον Θεού, τότε να περιμένεις ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Δόξα σε ο Θεός όμως αυτή τη στιγμή ευρισκόμεθα μέσα εις την χάρη του Θεού και ακούμε τον λόγο Του. Καθήκον ειδικό μας ποιον είναι. Δεν είναι απλώς καθήκον, είναι επιταγή. Όπως ο λειτουργός του Θεού, ο ηγούμενος, τον οποίον ο Θεός τον έπλασε για να λειτουργεί και να μνημονεύει και να ποιεί θυσίαν εις το Άγιον Θυσιαστήριον υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, την ώρα που ο λειτουργός του Θεού βρισκόμενος εις υπερένταση για να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Την τελεί αυτήν την Θεία Λειτουργία πρώτον δια ποιον ούτε το λάβαμεν υπόψη. Το ακούμεν κάθε φορά, δεν το λάβαμεν υπόψη. Ποιείται η Θεία Λειτουργία πρώτον δια την Παναγία μας. Εξαιρέτως λέγει. Της υπεραγίας Θεοτόκου λέγει γίνεται η θυσία αυτή. Έπειτα δι' εμάς τους αμαρτωλούς. Και ο ιερεύς, ο λειτουργός του Θεού, ο ηγούμενος, τον οποίον ένταξε ο Θεός, παρακαλεί δια τα τέκνα του. Τα τέκνα όμως σήμερα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουν καθήκον, λέγει ιερών, να μνημονεύουν τους ηγουμένους αυτών. Όχι να διασύρουν το όνομά τους. Όχι να κουτσομπολεύουν δια των λειτουργών του Θεού. Όχι να κάθονται και να ανοίγουν το στόμα τους και να μην το κλείνουν εναντίον του λειτουργού του Θεού. Αδερφοί μου, προσέξετε αυτά τα λόγια, διότι ο διάβολος παρασύρει τα τέκνα του Θεού και αντί να μνημονεύουν τους ηγουμένους αυτών, να διασύρουν το όνομά τους, να προσπαθούν να τους εξαφανίσουν, να μην τους βλέπουν. Και ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά σου λέγει, έτσι είσαι, θα σηκώσω εγώ το παιδί μου και μείνε εσύ να χτυπιέσαι και να μην ακούεις αλήθεια. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ας συνέλθουμε και ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώνει να μνημονεύουμε τους πνευματικούς μας πατέρας, εκείνοι οι οποίοι ελάλησαν σε εμάς τον λόγο του Θεού. Τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύετε τις ηγουμένες ημών ή τις ελάλησαν ημίν τον Λόγον του Θεού. Με τον Λόγον του Θεού, με ένα κήρυγμα σώζεται μία ψυχή. Υπερείς Χριστός έπαθεν, έχισε το αίμα του. Με μία λέξη του Θείου Κηρύγματος, δυνατόν να σωθεί μία ψυχή η οποία δεν ήκουσε έως εκείνη τη στιγμή Λόγον Θεού. Δι' αυτό θα παρακαλούμε τον Θεό μας να έχει τους πνευματικούς μας εις υγεία και εις φρόνηση και σύνεση και διάκριση. Δια να δυνάμεθα και εμείς να δοξολογούμε τον Θεό εις τον κόσμο τούτον και να γίνουμε κληρονόμοι και της ουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.